Το δρόμο της ξενιτιάς παίρνουν τα γρινά του δάσους Σπάφου. Εγκαταλείπουν το βασίλειό τους και μετακινούνται προς άλλες επαρχίες ώστε να έχουν μια καλύτερη ζωή. Το γρινό έχει επεκταθεί και στο δάσος Τρόδους, στις παρυφές του δάσους Τρόδους, αλλά και σε κοιλάδες της επαρχίας Σπάφου και Λεμεσού. Υπάρχουν αγρινά μέχρι το Όμοδος, μέχρι τον Αμίαντο. Στους πρόγοντες της Κακοπετριάς έχουν βρεθεί αγρινά. Οπότε το αγρινό κάνει μια επέκταση προς ανατολάς και προς τα νότια. Το διπορικό του αντένα στα κακοτράχαλα βουνά του δάσου Σπάφου και στα μονοπάτια των αγρινών αποκαλύπτουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η κορονίδα της Κυπριακής Σπανίδας. Υπάρχει ένας πληθυσμός στα κατεχόμενα και υπάρχει και το θέμα της συμβόσκησης με τα οικοπρόβατα, το οποίο ειδικά στις περιοχές με τα κατεχόμενα είναι ένα σοβαρό θέμα που δυνητικά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία όπως και στο παρελθόν για το είδος. Από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές έρχονται καθημερινά χιλιάδες εγωπρόβατα, τα οποία εξαφανίζουν κάθε ίχνος τροφής, ενώ υπάρχει και κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών στα αγρινά, τα οποία αναγκάζονται να μετακινούνται συνεχώς λόγω της ασφιχτικής πίεσης που δέχονται. Η υπηρεσία, όπως έχετε δει, έχει μεγάλο δίκτυο με ποτίστρες σε όλες τις περιοχές του δάσους που δεν υπάρχουν καλοκαιρινά νερά. Καθαρίζει αρκετές πηγές, φυσικές πηγές για το είδος. Κάνει σπορές, κάποιες από τις οποίες έχουμε δει. Και είναι κάτι το οποίο είναι συνεχές και είναι κάτι το δυναμικό, δηλαδή είναι κάτι στατικό. Είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται συνέχεια για να βοηθήσουμε. Θανάσιμη απειλή για τα αγρινά αποτελούν και οι αγέλες αδέσποτων σκύλων που κάνουν επιδρομές από την νεκρή ζώνη στο δάσος Σπάφου μέσα από τις κοιλάδες του Ξερού Ποταμού, του Ποταμού του Κάμπου και του Λιμνίτη. Να θυμίσουμε ότι το αγρινό είναι προστατευόμενο είδος και προβλέπονται αυστηρές ποινές για όσους τα σκοτώνουν παράνομα.